Φίλε και φίλοι χαίρετε, προσδεθείτε, προσδεθείτε γιατί... Αχ, λοιπόν, Μιθεκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο που βλέπετε πατήστε like και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και πάμε να μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία λίγο μετάραξε. Λίγο. Λοιπόν, είναι ο γάμος μια απόφαση λογικής. Είναι ο γάμος μια απόφαση στην οποία σκεφτόμαστε το μη χείρον βέλτιστον. Είναι ο γάμος κάτι το οποίο αποφασίζει να κάνουμε ο πνευματικός μας. Θέκλα μου καλησπέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Εγώ είμαι καλά. Θέλω να γίνεις κι εσύ. Θέλω να γίνεις και εσύ καλά, όχι ότι δεν είσαι καλά, είσαι άρρωστη, είσαι τρελή. Θέλω να κάνεις τη ζωή σου καλή. Επιθυμώ για σένα να ξεμπερδέψεις από όλο αυτή τη μπλέξιμο που έχεις. Σε παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από αγάπη για τη ψυχολογία. Ωστόσο έπεσα σήμερα πάνω σε ένα βίντεό σου που με ταρακούνησε πολύ. Όχι τόσο η περίπτωση που περιγραφόταν, αλλά οι δικέ σου αντιδράσει στα λεγόμενα της γυναίκας που σου έγραφε. Το βίντεο στο οποίο αναφέρομαι είναι αυτό με τίτλο «Πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τι στυλ προσωπικότητας έχουμε μια μελέτη περίπτωσης». Άκουσα με πολύ προσοχή την περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας, όμως εκεί που συγκλονίστηκα φοβερά είναι το, υπο το χιουμοριστικό υποτιθέμενο γράμμα του άντρα της προς εσένα. Εκεί μέσα είδα, άκουσα, έζησα στιγμές από το γάμο μου. Θλιβερό ε. Θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για να ξαναδείτε όσοι το ξεχάσατε να το δείτε για πρώτη φορά όσοι δεν το έχετε δει. Το βίντεο με τίτλο «Πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τη στυλ προσωπικότητα έχω μια μελέτη περίπτωση. Ναι, είναι θλιβερό να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου και το γάμο σου σε εκείνο το υποτιθέμενο γράμμα του άντρα της, του χιουμοριστικού υποτιθέμενου. Όπω καταλαβαίνει, για να φτάσω να σου γράψω, σημαίνει ότι αντιμετωπίζω προβλήματα στο γάμο μου και θέλω να σου τα Φυσικά δεν θα σου δώσω τα στοιχεία μου και καλά κάνει. Το μόνο θα, που θα σου πω είναι ότι ζω στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο και ότι είμαι 38 χρονών. Μπορεί να με αποκαλεί όπω θέλει εσύ. Ακολουθεί, Αντώνη, υπέρδιπλο λέει. Προσδεθείτε, είπα. Προέρχομαι από μια οικογένεια διαλυμένη λόγω του ότι ο πατέρας μου, αυτό το πά που βάζεις Παύλα στη μέση και μετά τέρας, ήταν μέθυσος, κακοπιτικός με μένα και τη μαμά μου γυναικάς και στο τέλος όταν εγώ ήμουν σχεδόν 8 χρονών μας εγκατέλειψε φεύγοντας στο εξωτερικό με μια ξένη. Ξεκουμπίστηκε θα έλεγα εγώ, θα έλεγα σας εγκατέλειψε. Κάτι τέτοιοι τύποι θέλουμε να μας εγκαταλείψουν. Θέλουμε να ξεκουμπιστούν. Αλλά αν ακούσει ένα παιδί που έχουν χωρίσει οι γονεί του να λέει Ο πατέρα μου μα εγκατέλειψε ή η μάνα μου μα εγκατέλειψε, σημαίνει ότι το παιδί έχει γονιοποιηθεί και έχει ταυτιστεί με το γονιό που έχει μείνει πίσω. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Σου έχω στείλει ήδη τη τηλέφωνα σε έναν αδελφόν και θέλω να το πάρει και αυτό στη θεραπεία σου. Τη σχέση σου με τη μάνα σου και την πιθανή γονιοποίηση που είχε. Τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια ήταν δύσκολα καθώς ήμουν το παιδί χωρισμένο γονιών, που δεν έπρεπε να στεναχωρώ τη μαμά μου με κανένα τρόπο, όπως μου έλεγε ο περιγυρός μου, και όχι η ίδια η μαμά μου. Το όχι το βάζει με κεφαλαία, αλλά θέλω να σου πω ότι αν η μαμά σου δεν ήθελε, θα του σταμάταγε. Γιατί όπως μου έλεγαν, είναι μια γυναίκα μόνη που έμεινε πολύ νέα με δύο μικρά παιδιά και παλεύει να τα μεγαλώσει μόνη της. Κατά συνέπεια δεν έπρεπε να την απασχολώ με προβλήματα, έπρεπε να είμαι καλό παιδί, καλή μαθήτρια κλπ. Γονιοποίηση, γονιοποίηση και ξανά γονιοποίηση. Δεν την έβλεπα έτσι και αλλιώ πολύ γιατί δούλευε όλη μέρα και έτσι έμαθα να διαχειρίζομαι, λύνω τα προβλήματά μου μόνη μου. Και συναισθηματική παραμέληση. Γιατί μπορεί μια μητέρα να λείπει πολλέ ώρε, αλλά εκείνε τι λίγε ώρε που είναι στο σπίτι, εκείνη τη λίγη ώρα που είναι στο σπίτι, να κάνει ουσιαστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τη. Εγώ θυμάμαι κάτι βράδια που να γαϊνιά από το γραφείο, που τα παιδιά τα έβλεπα το πρωί όταν τα πήγαινα στο σχολείο, τα έβλεπα το μεσημέρι όταν τα έπαιρνα από το δημοτικό για να φάμε για μια ώρα και μετά τα άφηνα στα φροντιστήρια για να πάω πίσω στο γραφείο. Θυμάμαι να καθόμαστε ώρα 9, 10, 11 το βράδυ και να συζητάμε, να βλέπουμε τηλεόραση και να σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, να βλέπουμε διαφημίσει και να σχολιάζουμε το τι σημαίνουν οι διαφημίσει κλπ. κλπ. Χωρί να σημαίνει ότι εγώ ήμουν η τέλεια μάνα, εννοείται ότι δεν ήμουν, είμαι ατελέστατη μάνα, αλλά λέω ότι αν το θέλει αν το θέλεις ως μάνα να έχεις ουσιαστική επαφή με τα παιδιά σου και να μην νιώσεις συναισθηματικά παραμελημένα, μπορείς να το κάνεις. Και επειδή με ρωτήσατε και πολλές μανάδες σε σχέση με το podcast που κάναμε για το στυλ προσκόλλησης και το στυλ δεσμού, είναι αλήθεια ότι όλες αυτές οι θεωρίες του Μπόλπη, τα πειράματα της Ainsworth και τα λοιπά έχουν βάλει αρκετές μητέρες σε μια θέση να νιώθουν ενοχές για το κατά πόσο παρήχαν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό στα παιδιά του και κάλυπταν τι συναισθηματικέ του ανάγκε. Πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο μια μέρα. Αλλά εδώ θέλω να πω απενοχοποιητικά προ τι μανάδε και προ του πατεράδε, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι μόνο οι μητέρε παίζουν ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μπορεί οποιοδήποτε φροντιστή ή φροντίστερα να παίξει ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Θέλω να πω ότι αν την ώρα που είσαι στο σπίτι είσαι παρόν και κοιτάζει το παιδί στα μάτια και ασχολείσαι ουσιαστικά με το παιδί, και όταν έχει ψυχικά τα ζητήματα, πα και κάνει ψυχοθεραπεία για να τα επιλύσει. Εγώ σα έχω πει πολλέ φορέ ότι στη φάση που είχα κατάθλιψη και δεν δεχόμουν να πάρω αντικαταθλιπτικά, αναπόφευκτα παραμέλησα συναισθηματικά τα παιδιά. Ήμουν εκεί και σαν να μην ήμουνα. Άρα τώρα έρχομαι να πω ένα άλλο παράδειγμα δικό μου από μια άλλη φάση τη μητρότητα. Τη δική μου μητρότητα που δεν ήμουν παρούσα και ήμουν παραμελητική. Αυτό που θυμάμαι όμω και θέλω να σου πω σε σχέση με τη μάνα σου είναι ότι όταν χώρισε εγώ μου είχε πει δυο μαλακίε η μάνα μου. Μια μαλακία που μου είχε πει είναι. Μπιπ. Είναι... Δεν χρειάζεσαι άλλο άνθρωπο τώρα, δεν χρειάζεσαι ερωτική ζωή. Έχει τα παιδιά σου και τη είπα: Θα κάνω εγώ συναισθηματικέ αιμομηξίε με τα παιδιά μου. Το πρώτο που μου είχε πει και το δεύτερο που μου είχε πει είναι: Τα παιδιά σου θα καταστρεφούν τώρα που είναι διαχωρισμένων παιδιών. Και τα δύο ήταν μαλακίε. Και επειδή ακριβώ έβλεπα ότι ο περίγυρο δεν ήταν υγιή επίδραση. Πήρα τα παιδιά και φύγα όσο πιο μακριά μπορούσα. Μετακόμισα στην πιο μακρινή πόλη που θα μπορούσα να μετακομίσω σε αυτό το νησί. Από εκεί που ζούσαμε Υπήρχε η γιαγιά μου που ζούσε μαζί μας βέβαια, αλλά δεν ήταν ποτέ εκεί για μένα. Άλλο θέμα αυτό. Μάλιστα. Άρα η γιαγιά είναι αυτή που σου λέγε, μην. Ε, υποθέτω. Προφανώ η γιαγιά θα ήταν αυτή που θα σου λέγε, μην ταλαιπωρήσει τη μάνα, σου, αλλά ούτε και η ίδια ήταν παρούσα. Και εδώ θα σε παραπέμψω πάλι στο podcast που κάναμε. Για τα στυλ προσκόλληση και, τα στυλ, προσκόλλησης και τους, τα, τα στυλ δεσμού που αναπτύσσει ένα παιδί, ότι αν υπάρχει μια άξια για, για ένα άξιο παππού, ένα άξιο φροντιστή, το παιδί μπορεί να μεγαλώσει μια χαρά. Έζησα πολλά ω πιτσυρική και είδαν πολλά τα παιδικά μου μάτια όσο ζούσαμε με τον πατέρα μου. Φαντάζομαι, αγάπη. Οι πρώτε μου αναμνήσει είναι από αυτέ που λε ούτε στον εχθρό μου, δεν τι ευχόμαι. Με θύσια, φωνέ, ξύλο, βρυσιέ, απειλέ, εκφοβισμό, τρόμο, κλάματα. Και παρόλα αυτά σα εγκατέλειψε αυτό ο μαλάκα όταν έφυγε. Αντί να, ξεκου... Αντί να, έλεγαν ξεκουμπίστηκε και κλειτώσαμε. Πολλέ φορέ ακόμα τα σκέφτομαι και με πνίγουν. Ναι. Και είναι πολύ πιθανό να υποφέρει και αποσύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρε, γιατί πολλά τραύματα μαζεύτηκαν. Δεν θα πάψω όμω να λέω ότι είχα και ένα μικρό κέρδο από όλο αυτό, Βλέποντα από πολύ μικρή πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν σε όλη του τη ζωή, ορίμασα γρήγορα. Πάντα ήμουν πέντε βήματα πιο μπροστά από του φίλου ή τι φίλε μου. Δεν είναι καλό να οριμάζει γρήγορα. Δεν είναι καλό να χάνει την παιδική σου ηλικία. Δεν είναι καλό να σου ληστεύουν την παιδική σου ηλικία. Δεν είναι καλό να είσαι γονιοποιημένο παιδί. Δεν είναι καλό. Έμαθα να διαβάζω του ανθρώπου. ίσως είχα και αυτό το έμφυτο τη ψυχολογία. Και έτσι δεν έπεσα σε κακοτοπιέ. Μπορούσα και προστάδευα τον εαυτό μου. Θα δούμε στην πορεία αν δεν έπεσε σε κακοτοπιέ. Ενώ διαβάζοντα αυτά που μα γράφει, φυσικά όλα αυτά τα βιώματα με έκαναν να μην θέλω ούτε να σκεφτώ το γάμο ούτε τη δημιουργία οικογένεια. Πάντα με εγωίτευαν πόσο κλεισέ άνδρες, αρ, άνδρες αρκετά μεγαλύτεροι από μένα. Ντάντι ίσχυου θέματα με τον πατέρα. Ε. Όμω και εκείνοι έλκονταν από εμένα. Ίσως γιατί αυτό που ήμουν το έδειχνα όλο κιόλα. Ποτέ δεν μου την έπεσε συνομήλικο. Οι σχέσει μου πάντοτε είχαν από 8 έω 15 χρόνια διαφορά. Κανεί όμω στην πραγματικότητα δεν νοιάστηκε πραγματικά για μένα. Πώ λε ότι δεν έπεσε σε κακοτοπιέ, αφού σε όλε σου τι σχέσει κανένα στην πραγματικότητα δεν νοιάστηκε πραγματικά για εσένα. Πώ μα αρέσει να ωραίοποιούμε τα δράματά μα, κάποιοι από εμά οι πιο, πιο αγωνιστέ και οι πιο ηρωικοί. Εξηλανικεύουμε τα δράματά μας. Είχα ανάγκη την αγάπη, την οποία όμω δεν έπαιρνα. Ε, δεν είναι κακό το πιάνε, είσαι σε σχέσει που να μην παίρνει την αγάπη, σε σχέση που να μην παίρνει την αγάπη. Αυτό που έπαιρνα από αυτού ήταν η επιβεβαίωση για άλλα πράγματα. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι με όσου συναναστρεφόμουν ποτέ κανένα του δεν είχε κανένα στοιχείο του χαρακτήρα του πατέρα μου, όμω είχαν άλλα που μου έδειχναν ότι δεν είναι σοβαροί. Καταλαβαίνει ότι ένα άνδρα 30 χρονών που θα προσεγγίσει μια 19χρονη φοιτήτρια ε, δεν είναι και πολύ σοβαρό. Σωστά. Σωστά γιατί ο 30χρονο έχει μπει στην ενηλικίωση, στα 28 χρόνια λέμε στα αγόρια, ολοκληρώνεται η εξέλιξη των πρόστιμων με το οποίο ολοκληρώνει, ενώ 19χρονη είναι ακόμη έφηβο. Άρα δε, δε, μετράει διαφορετικά η διαφορά ηλικία αν ο ένας είναι πάνω από 28, ο άντρας α, και η γυναίκα κάτω από 26. Μετράει διαφορετικά. Δηλαδή ε, μπορεί ένα ζευγάρι να έχει 10 χρόνια διαφορά, να είναι η γυναίκα 35 και ο άντρας 45 και να μην είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ενώ αν η κοπέλα είναι 18 και ο άνδρας 28, ναι, να είναι πρόβλημα να απέχουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους λόγω εγκεφαλικής ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστροφο. Άρα στις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικία, κοιτάζουμε, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι αν και τα δύο μέλη έχουν ολοκληρώσει την εγκεφαλική τους ανάπτυξη. Είναι διαφορετικό δύο έφηβοι να φτιάξουν μεταξύ τους σχέση και διαφορετικό ένας έφηβος να φτιάξει σχέση με έναν ενήλικα. Υπάρχει ανισότητα εκεί πέρα και μεγάλη πιθανότητα εκμετάλλευση του εφήβου από τον ενήλικα. Συναισθηματική και άλλο πώ. Δηλαδή, η ηλικία συνένεση σε κάποιε χώρε είναι τα 16 χρόνια, σε κάποιε χώρε είναι τα 17 χρόνια, δηλαδή η νόμιμη ηλικία στην οποία δικαιούται ένα άνθρωπο να κάνει σεξ και να μην είναι, να μην θεωρηθεί ότι αυτό είναι κάτι παράνομο ενώ παιδιά που να είναι ο ένα 16, όλος 17, 18, 17 κτλ. Αλλά όμω, αν ο ένα από του δύο είναι 35 και ο άλλο είναι ακόμη και αν είναι στην πρώτη ηλικία συνένεση, πάλι υπάρχει ζήτημα ψυχολογικά και συναισθηματικά. Από ένα σημείο και μετά, όλε οι φίλε μου είχαν σχέσει 8 μήνε, 2 χρόνια, περνούσαν καλά με τα γόρια του και εγώ πήγαινα από τη μια αποτυχία στην άλλη με αυτού που με περιτριγύριζαν και με αυτού που επέλεγε. Μετά από δύο απανοτέ ερωτικέ απογοτεύσει, πληγωμένο εγωισμό και αυτοπεποίθηση στα τάρταρα, στα 24 μου γνωρίζω τον τωρινό μου σύζυγο. Όταν ήσουν ακόμη έφηβο, δύο χρόνια προτού ολοκληρωθεί η εξέλιξη του εγκεφάλου Ήταν μισό ο ίδιο ο πατέρα μου, όπω ήταν αναμενόμενο, και μισό το ακριβώ αντίθετο. Εκεί ήταν η παγίδα για εμένα. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και τόσε εμπειρίε, καταλήγω στο ότι όλα τα είχα δει από την αρχή. Απλά έκανα τη λάθο σκέψη, αφού μ' αγαπάει θα τα βρούμε όλα. Λάθο σκέψη, ναι. Μου άρεσε εμφανισιακά, χωρί να είναι κανένα κούκλο φυσικά. Με διεκδίκησε επίμονα για αρκετό διάστημα, να η πρώτη παγίδα. Πράγμα που κανένα άλλο που με ενδιέφερε δεν είχε κάνει. Εξ αρχή μου έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και δεν με ήθελε για να περάσει απλά καλά και να εξαφανιστεί, άρα σου έδειξε ότι σε θέλει για σοβαρό σκοπό. Κάναμε και ένα βίντεο πρόσφατα ότι το να μας θέλει κάποιος για σοβαρό σκοπό δεν σημαίνει ότι αυτό τον κάνει και κατάλληλο σύντροφο. Αυτό με εγωίτευσε πολύ ότι εξ αρχής μου έδειξε ότι με ρωτεύτηκε και δεν με ήθελε να περάσει απλά καλά και να εξαφανιστεί και μπήκα σε σχέση μαζί του. Είχε δική του δουλειά, ο πατέρας μου δεν δούλευε στη ζωή του ποτέ και μας τάιζε η μάνα μου. Έμενε μόνος του και πολύ μακριά από τους γονείς του, καθώς ήταν 35 χρονών. Άρα εσύ 24, αυτός 35, τεράστια διαφορά ηλικίας. Με την έννοια του ότι εσύ ακόμη δεν είχε εξελιχθεί και δεν είχε παγιωθεί. Δεν είχε σχηματιστεί, όχι να παγιωθεί, δεν είχε σχηματιστεί η προσωπικότητα σου. Για να σχηματιστεί η προσωπικότητα ενό ανθρώπου πρέπει να ολοκληρωθεί η κεφαλική εξέλιξη. Είναι πολύ πιθανό ένα κορίτσι στα 24 να διαφέρει πολύ από το ίδιο κορίτσι στα 27. Να εξελιχθεί σε πολύ διαφορετική Στου τέσσερι μηνέ σχέσης μου ζητάει να συγκατοικήσουμε στο σπίτι του και μετά από πολλή επιμονή δέχτηκα. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ερωτεύτηκα ποτέ. Ναι μου άρεσε, ναι με εγωίτευε το στυλ του και ο τρόπος που με ήθελε δική του, αλλά ως εκεί. Άσε που ούσα και... Λες την καταγωγή σου, δεν θα την πω την καταγωγή σου για να μην σε... Να μη σε να μη σε προδώσω από που είσαι, έχεις όμως καταγωγή από μικρά ασία. Δεν θεωρούσα ότι η γυναίκα πρέπει να είναι τρελά ερωτευμένη με έναν άντρα για να είναι σε κάποιο είδους σχέση μαζί του. Δεν ξέρω, το έχετε εκεί στη μικρά ασία, υπήρχε αυτό έτσι σαν, σαν σκεπτικό ότι η γυναίκα δεν πρέπει να είναι ερωτευμένη, είναι πιο παραδοσιακό στυλ δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα για να προχωρήσει σε γάμο πρέπει να νιώθει έρωτα. Εδώ έχουμε πρόβλημα που είναι σε γάμο οι άνθρωποι και πέρασα 10-15 χρόνια και έχει ξεθυμάνει ο έρωτος, όχι να μην υπάρχει από την αρχή. Θέλησε να γνωριστεί με την οικογένειά μου πριν συζήσουμε για να ξέρουμε ποιον είμαι. Είχα την αίσθηση ότι έχω έναν άντρα που μπορώ να στηριχτώ πάνω του, άλλη μια παγίδα, κάτι που ποτέ δεν είχα ως τότε, Όντω, αυτό είναι παγίδα. Όντω. Τέλο πάντων, συζήσαμε. Εξ αρχή αντιλαμβανόμουν ότι μου έλεγε ψέματα για διάφορα πράγματα που είτε του ξέφευγαν και μετά τα έπαιρνε πίσω, είτε έκρυβε πράγματα επιμελώ στο παλιόπεδο. Όπω για παράδειγμα η ηλικία του. Αρχικά μου είπε ότι είναι 30 και αφού μείναμε μαζί, τυχαία έμαθα ότι είναι 35. Ότι ήταν 35. Γεγονό μέχρι τώρα το διακομωδεί και ίσω και να έχει δίκιο γι' αυτό. Γιατί να έχει δίκιο που το διακομωδεί, Γιατί να μην μπει στην πραγματική σου ηλικία. Γιατί να μην είσαι από την αρχή ειλικρινή. Άλλο να μην μπει στην ηλικία σου επειδή δεν σε ρώτησαν και άμα σε ρωτήσουν να την μπει, και άλλο να πα να πει ότι είσαι πόσα χρόνια πιο νέο από ότι είσαι. Έπιανα στον αέρα ότι υπήρχε άλλη γυναίκα με την οποία είχε προϊστορία, ενώ ίδιο αρνούνταν ότι είχε πριν από εμένα σοβαρή σχέση, συμβίωση κτλ. Πολύ αργότερα και συγκεκριμένα μετά το γάμο μας έμαθα ότι συζούσε παλιότερα με κάποια άλλη και μάλιστα ζούσαν και πολύ κοντά στους γονείς του. Ακόμη δεν γνωρίζει ότι ξέρω για αυτή τη σχέση και τι έχει συμβεί. Τι ο γάμος είναι αυτός. Μαθαίνει μαθαίνεις κάτι τέτοιο και δεν πας να το πεις. Τι είναι αυτές οι μαλακίες που μου λέγε τόσο καιρό ότι είμαι η πρώτη που συγκατοικώ ενώ συγκατοικούσες προηγουμένως και ήταν όλοι μαζί και χαλαρά. Όχι ότι είναι κακό κάποιο να έχει συγκατοικήσει προηγουμένω, αλλά είναι πολύ κακό να λέει ψέματα. Ακόμη δεν το γνωρίζει. Έπινε πολύ. Δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, είναι συνεξαρτόμενοι στον αλκοολικό θα πάει. Έβγαινε με του φίλου του, βάζει ερωτηματικό, μπορεί να μην γίνει και μεγκόμενε. Και γυρνούσε σχεδόν σέρνοντα, σερνόμενο από το μεθύσι. Για να μην στα πολυλογώ, είχαμε άπειρου καυγάδε γιατί δεν του έπλυνα τα ρούχα του, για παράδειγμα, για τη δουλειά, ή γιατί δεν σιδέρωσα, ή γιατί καθάρισα μόνο το μισό σπίτι και όχι ολόκληρο. Εγώ για να καταλάβει τότε, ήμουν ένα κορίτσι της πόλης που είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο στην πόλη όπου ζούσα, δούλευα σπαστό ωράριο σε μια εταιρεία και κάνα μια, δύ μια δύσκολη δουλειά. Και στα 24 μου φυσικά δεν είχα σαν προτεραιότητα μου να πλένω, να συγυρίζω, να καθαρίζω κτλ. Είσαι φυσιολογική κοπέλα δηλαδή. Δεν είχα μεγαλώσει με άντρα μέσα στο σπίτι για να ξέρω πώ πάνε οι υποχρεώσει ενό ζευγαριού. Οι υποχρεώσει ενό ζευγαριού κανονικά πάνε να τα μοιράζονται μισά-μισά, όχι να τα φορτώνει τη γυναίκα. Ένα φαγητό, μια τυπική καθαριότητα, αντίσημο βάψιμο δουλειά, βόλτε. Εκείνο μαθημένο αλλιώ. Ομορικοί καυγάδε και άσχημο πολύ ο τρόπο του. Μέρε ολόκληρε να μην μιλάμε. Σου έκανε και τιμωρία τη σιωπή, δηλαδή. Το μαλάκα. Το στόμα του δεν το ήλεχε καθόλου, οπότε δεν το ελέγχω κι εγώ μετά, με αυτό το, το email που διαβάζω πραγματικά. Μου μιλούσε, λε και πλήρωσε καθαρίστερα να του κάνει το σπίτι και πήγα χαμένα τα λεφτά του. Και του το είχα πει πολλέ φορέ, αλλά να το καταλάβει. Μετά που έμαθα για την προκάτοχό μου, μου είπαν ότι εκείνη ήταν ακριβώ το αντίθετο από μένα. Όλη η μέρα του έπλαινε, του καθάριζε και του συγύριζε όλου και του δικού του και την έβριζαν κι από πάνω. Ε, και κάπω έτσι τα βρόντηξε και έφυγε. Τότε μου λύθηκαν πολλέ απορίε και παρόλα αυτά το μαντρεύτηκες. Έρχονταν μηνύματα από Εγώ πριν πω να μείνω σε αυτόν, είχα φροντίσει να τα κόψω όλα. Και καλά έκανε. Εννοείται ότι μια ελεύθερη κοπέλα θα μιλάει με τον ένα, θα μιλάει με τον άλλο. Δεν σημαίνει ότι κάνει σχέση, ότι κάνει κάτι έκλειτο. Όταν είσαι σύγκολο, θα ανταλλάξει μηνύματα, θα, θα βγει για καφέ, δεν σημαίνει κάτι. Άμα όμω θα μπει σε μία σχέση, ναι, τότε ενημερώνει του μνηστήρε που ενδιαφέρονται ή αυτού που ενδιαφερόσουν. Α, ό,τι τώρα μπαίνω σε σχέση και κόβω. Όταν ζητούσα να μάθω την αλήθεια μου, έκανε το χαζό. Ε, ναι. Μια δεν ήξερε, μια σιγά μην τα μεγαλοποιεί, μια. Όχ, oh, τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε. Ναι, επειδή δεν του συνέφεραν, γι' αυτό δεν θέλω να ασχολείστε με αυτά. Όταν μια μαζεύτηκαν πολλά, μάζεψα τα πράγματά μου και γύρισα στη μάνα μου. Μπράβο. Αυτό έγινε δυο φορές. Ξαναπήγες δηλαδή και ξαναφύγει. Μου έλεγε όμω ότι με αγαπάει και ότι με θέλει πίσω και ότι ζει μόνο για μένα και με έπειθε. Είχα πιστεί βέβαια και από μόνη μου ότι αυτό ήταν ο μόνο άντρα που με αγάπησε ποτέ. Αγάπη μου δεν σε αγάπησε ποτέ. Ή μάλλον σε αγάπησε με την ψυχή του που είναι εξαιρετικά κακοποιητική. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Κάποτε τα ψιλοβρίσκαμε, κάποτε τα χοντροχάναμε. Η αγάπη όμω αγάπη. Και βάζει και θαυμαστικό και. Okay. Και να μην κάνω έτσι, κάνω έτσι. Μου ζήτησε να κάνουμε παιδί και εγώ καθότι είμαι θρησκευόμενη και με ισχυρά πιστεύω, του είπα ότι παιδί εκτό γάμου δεν κάνω. Είχα και τον πνευματικό μου, εδώ είναι που τα, είναι που τα πήρα γρήγορα, είχα και τον πνευματικό μου που μου έλεγε ότι πόσο θα τραβήξει αυτό το συζούμε. Αυτό που κάνουν οι πνευματικοί που σου λένε να πας να παντρευτεί για να μην αμαρτάνει να κάνει σεξ εκτό γάμου είναι εγκληματικό. Που το βασικό του κίνητρο, το πρώτο του κίνητρο είναι να, να μην αμαρτάνε τα κάνοντα έξω εκτό γάμου. Έβλεπα και τι συνέβαινε γύρω μου από άλλου άντρε. Ήδη είχε αρχίσει να χαλάει πολύ το πράγμα με τι σχέσει. Να, και επειδή χαλάει πολύ το πράγμα με τι σχέσει, θα πάρουμε τον πρώτο τύραννο να το βάλουμε στο κεφάλι μα. Και είπα, έφτασε στι 28, σ' αγαπάει, περάσατε τόσα, τι θα κάνει. Παντρέψου το, μην μπλέξει μετά με κανένα χειρότερο. Και εδώ έρχεται το μηχείρον βέλτιστο. Απόφαση βάση λογική. Εγώ με μικρασιάτησα και εμεί στη μικρασία λέγαμε: Δεν είναι ανάγκη να σε τρελαρωτευμένοι. Φτάνει να σε αγαπάει αυτό και θα πάνε όλα καλά. Μου το είχε πει και, μου το έλεγε και μια συμφοιτήτρια μου και αυτή είχε η καταγωγή από τη μικρασία. Όταν ήμουν, τον αρβουνιάστηκα τον πατέρα των παιδιών. Θυμάμαι που καθόμασταν. Καθόμασταν σε ένα παγκάκι σε μια πλατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Άμα θυμηθώ και το όνομα τη πλατεία, θα είμαι φοβερή. Μια πλατεία που κάνουν κρέπε. Θυμάμαι τι κρέπε, θυμάμαι την ταβέρνα, θυμάμαι τώρα τη πλα... πλατεία. Κάτι σε ίνο τελειώνει, τέλο πάντων. Και μου λέει, τον αγαπά. Τη λέω, αυτό νομίζω με αγαπάει περισσότερο. Αυτό νομίζω είναι πιο ερωτευμένο από μένα. Και μου λέει, Α, έτσι πρέπει. Μου το πει η μαμά μου, άντρα πρέπει να είναι πιο ερωτευμένο από τη γυναίκα. Πλατεία Ναβαρίνο. Στην πλατεία Ναβαρίνο, ένα παγκάκι καθόμαστε. Ξέρει ποια είναι. Γιούλια. Λοιπόν. Περιττώ να σου πω ότι τη μέρα του γάμου με έπαθα κρίση πανικού, γιατί μετά νιώσα αυτό που πήγαινα να κάνω, το κατάπια και αυτό. Ταυτίζομαι. Ευτυχισμένη και ερωτευμένη δεν υπήρξα ούτε πριν το γάμο, ούτε φυσικά και μετά που ήρθαν τα παιδιά. Τα μεθύσια μεθύσια, οι φωνέ φωνέ, προβλήματα με του γονεί του που δεν τα μοιραζόταν μαζί μου. Μοιραζόταν βέβαια τα νεύρα και τι φωνέ, ακόμη και όταν ήμουν έγκυο. Δυο φορέ μέσα στο γάμο μα έφυγε νύχτα και γύρισε την άλλη μέρα μετά από καυγά μα. Σε καμιά θα πήγε το παιδί. Ε, sorry. Πολλά είπα όμω και δεν καταλήγω. Τα καλά του σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να δούμε τα καλά του. Είναι ότι είναι δουλευταρά. Για πολύ καιρό πλήρωνε τα πάντα, καθώ βγάζει καλά χρήματα από τη δουλειά του. Βέβαια, όταν κάποτε χρειάστηκα και πήρα κρυφά, χωρί να του το πω, με σκοπό να τα ξαναβάλω, με έκανε να το πληρώσω πολύ ακριβά με το ψυχολογικό πόλεμο που μου έκανε για μήνε. Εκεί είπα, θα χωρίσω. Μετά το ξαναπροσπάθησα. Είναι... Ε, ναι. Αρνιόμουν να πιστέψω ότι θα χωρίσω για ένα μικρό ποσό μετά από όσα έχω περάσει δίπλα του. Ξέρετε, κάποτε είναι και μια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και εκείνη η σταγόνα δεν είναι το πιο βαρύ, αλλά είναι αυτή ακριβώ που ξεχυλίζει το ποτήρι. Το τελευταίο πια είναι ότι άρχισαν πάλι ύποπτα μηνύματα. Το κινητό του δεν το αφήνει εκτεθειμένο ούτε για πέντε λεπτά και στην τουαλέτα με αυτό πάει, το ρωτάω και με βγάζει τρελή με ηλίθιε δικαιολογίε. Δεν με θέλει πια όπω με ήθελε. Μέχρι πριν κάποιο καιρό με κυνηγούσε για να με ρίξει το κρεβάτι και τώρα ξαφνικά μου λέει γέρασα. Τα συνδυάζω όλα μαζί και δεν μπορώ να εσυχάσω. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια και τόση προπόνηση που έχω φάει μαζί του, έφτασε στο αμήν. Επιτέλου να έφτασε όντω στο αμήν, να τελειώνει. Την απιστία δεν θα τη δεχτώ. Όχι, παιδί μου, τη δέχτηκε πολλέ φορέ την απιστία. Είχε τόσε ενδείξει από την αρχή της σχέσης σας. τη σχέση σα. Τη δέχτηκε ήδη την απιστία την επίσημη απιστία θα τη Δεν εμπιστεύομαι όμως τα λεγόμενα του πια. Σκέφτομαι να παρακολουθήσω το κινητό του. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σκεφτώ αν είναι σωστό ή λάθος. Θεωρώ ότι δικαιούμαι να ξέρω για να δω τι θα κάνω παρακάτω και μένω σε αυτό. Εγώ νομίζω ήδη ξέρεις. Ήδη ξέρεις. Παλιότερο τι που θα σκεφτώ μια τέτοια πράξη, αλλά η ζωή μας κάνει να αλλάζουμε στάσεις και συμπεριφορέ. Συγκεκριμένα σε αυτή μου την απόφαση ταιριάζει ο στίχο το χαρακτήρα μου το φτιάξανε τα έργα σου. Θυσίασα πολλά από τη ζωή μου για να είμαι μαζί του, ενώ εκείνος από ελάχιστα έως τίποτα. Θέκλα μου σε ευχαριστώ για την υπομονή σου να με διαβάσεις. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σου να μου πεις αν κινούμε γενικά στη σωστή κατεύθυνση, αν είμαι υπερβολική. Είσαι υπερβολική που δεν χωρίζεις, ότι όχι, όχι, είσαι υπερβολική που επιτέλους ξυπνάς. Αν ζητάω πολλά ή αν όντω υπάρχει βάση στη λύπη μου. Τα απαραίτητα ζητάς, τα ελάχιστα ζητάς και υπάρχει τεράστια βάσει στη λύπη σου. Τη λέω δεν είσαι υπερβολική, με έναν κακοποιητή ζει. Τη στέλνω το, το, το playlist με το βίντεο όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή το βιβλίο τη Εύη Ειρηνή, αφού είναι τόσο υπέροχο εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Μπε στη συμμετοχή, τη λέω να ακούσει αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε. Και τη λέω ωραίο ο πνευματικό. Sorry, ε! Μου λέει: Δεν φταίει ο πνευματικό μου, θέκλα μου. Εγώ δεν του τα έλεγα όλα και τώρα που του έφτασα να του τα λέω, συχνά κλαίει μαζί μου. Φταίει, τη λέω Αν πιστεύει ότι θα βοηθήσει και άλλε γυναίκε, κάνουν το βίντεο, ευχαρίστω να ακούσω την πλήρη άποψή σου. Τη λέω: Πνευματικό έπρεπε να σε στείλει σε ψυχολόγο, όχι να σε στείλει να παντρευτεί. Το, το μη χείρον βέλτιστο. Πήρε απόφαση με βάση το μη χειροβέλτιστο, τώρα πα σε ψυχολόγο. Μου λέει σε ψυχίατρο είχα πάει, γιατί διαγνώστηκα με κατάθλιψη μετά τη γέννα. Αν και πιστεύω ότι αυτό ξεκίνησε από πριν, από την παιδική σου ηλικία, αγάπη μου, και σίγουρα θα έχει και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Δε στο podcast που μιλάγεται για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Τη λέω να πα και σε ψυχολόγο οπωσδήποτε. Μου λέει επίση να σου συμπληρώσω κάτι, όχι ότι αλλάζει και τίποτα, και συγγνώμη για το πρίξιμο, και δεν με πρίζει, μα λε μια ιστορία που μπορεί να είναι πολύ διδακτική. Πρόσφατα του ξέφυγε ότι συζούσε με δύο διαφορετικέ γυναίκε πριν από εμένα, ενώ όπω σου είπα πάντα, αρνούνταν ότι είχε οποιαδήποτε σοβαρή σχέση. Και έχω βάσιμε υποψίε ότι ήταν και αραβωνιασμένο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα ψέματα. Ποτέ δεν του είπα ότι θα τον κατέκρινα. Γενικά είμαι πολύ cool σαν άνθρωπο. Αγάπη μα σου λέγε ότι συζούσε πριν και χώρισε, ήταν αραβωνιασμένο και χώρισε. Θα καταλάβαινε πω ήταν προβληματικό και τον, έστελαν, τον έστειλαν οι κοπέλε. Αυτά που έμαθε, που τα έμαθε πριν από το γάμο σου, κόρη πριν από το γάμο σου, τα έμαθε ότι την είχα δούλα την προηγούμενη και έφυγε και του άφησε και πήγε και τον παντρεύτηκε. Ίσα που θα το διακοδομωδούσα κιόλα. Πώ να εμπιστευτώ κάποιον, τον ίδιο μου τον άντρα, όταν λέει τόσα ψέματα χωρί προφανή λόγο. Οι άνθρωποι που λένε ψέματα είναι προβληματικέ προσωπικότητε. Μία υγιή προσωπικότητα δεν λέει με τίποτα ψέματα. Μία υγιή προσωπικότητα παραδέχεται ότι. Είναι άνθρωπο ότι έχει βιώματα, ότι έχει βιώσει το Α, ότι έχει βιώσει το Β, και μοιράζεται με τον νέο σύντροφο όταν το γνωρίσει καλύτερα βεβαίω και τα μαθήματα που έχει πάρει από τα παθήματα. Αν κάποιο όμω είναι κακοποίητη και έχει χωρίσει από τι προηγούμενε σχέσει επειδή τον έδιωξαν και τον κατάλαβαν, τι θα σου πει. Θα σου πει ζούσαμε με τη ρούλα, τη σούλα, τη νούλα και την είχα δούλα μέσα στο σπίτι και με έπλαινε και μένα και με μαγείρευε και με καθάριζε και τη μάνα μου και τον πατέρα μου και όλου. Και μετά αγανάχτησε η γυναίκα και έφυγε και τη βρίζαμε και όλα από πάνω και έφυγε. Σηκώθη να φύγει. Φυσικά εσύ δεν θα σηκώνωσουν να φύγει. Θα σηκώνωσουν να φύγει γιατί μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ψυχικά κακοποιητικό και τη μεγαλύτερη κακοποίηση δεν σου την έκανε ο πατέρα σου με τα μεθύσια του και τις άσχημες σκηνέ τις οποίες βίωσες. Τη μεγαλύτερη κακοποίηση σου την έκαναν η μάνα σου και η γιαγιά σου. Η δε μάνα σου που άργησε να χωρίσει τον πατέρα σου και που σε παραμελούσε συναισθηματικά μετά και που άφηνε να αγωνιοποιηθείς. Και η δε γιαγιά σου η οποία επίσης σε παραμελούσε συναισθηματικά και από όσα γράφεις, φαίνεται πως και αυτή έπαιξε ρόλο στο να μην ζητά αυτά που δικαιούσε. Ω παιδί δεν διεκδικούσες αυτά που δικαιούσουν. Δεν διεκδικούσες την προσοχή, την κάλυψη των συναισθηματικών σου αναγκών. Ω παιδί μεγάλωσες με την εντύπωση ότι εσύ δεν πρέπει να έχεις θέλω. Ότι εσύ πρέπει να αρχίσεις τα ψίχουλα. Ότι εσύ πρέπει να παίρνεις το λιγότερο δυνατό. Ότι εσύ πρέπει να συρρυκνώνεσαι για να μην παίρνει χώρο έχοντας μάθει να είσαι έτσι, στην ουσία σε έμαθαν να είσαι συνεξαρτόμενη και σε έμαθαν στην πράξη οι γυναίκες που σε μεγάλωσαν να μην διεκδικείς για τον εαυτό σου τα αυτονόητα. Είμαι πολύ θυμωμένη με τη μάνα σου, είμαι πολύ θυμωμένη με τη γιαγιά σου, είμαι πολύ θυμωμένη και με τον πνευματικό σου. Και με τον πατέρα σου είμαι θυμωμένη, αλλά ο πατέρα σου ήταν ξεκάθαρα ένα μαλάκα, ένα τεράστιο μαλάκας όπως έπινε, έκανε σκηνέ βίας, απατούσε, έπιασε την κόμενα και έφυγε. Βεβαίω ήταν ένα Γιατί δεν το χώρισε η μάνα σου πιο νωρίς ή γιατί όταν το χώρισε δεν σας έπιασε να σας βοηθήσει. Παρακολουθούσα χθε ένα ντοκιμαντέρ του ηχητικό ντοκιμαντέρ πιο άλλου, του Άρη του Δημοκίδη στη Λάιφο τα μικροπράγματα που μιλούσε για την περίπτωση εκείνη με εκείνον τον influencer ο οποίος είχε κοροϊδέψει μια κοπέλα που, είχε, που την είχε βγάλει βίντεο που και την έδειχνε που ήταν γεματούλα η κοπέλα και φορούσε ρίγες και τον είχαν κράξει και μετά αυτός έκανε απόπειρα αυτοκτονία κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και σε κάποια φάση μιλούσε η μάνα του η οποία έλεγε ε, ότι Φαίνεται ότι έγινε κάποια διάγνωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο που μπήκε ότι είχε κάποια οριακή διαταραχή, δεν ξέρω τι άλλο. Και λέει η μητέρα του, το παιδί αυτό μεγάλωσε μέσα στη μονάδα απεξάρτηση. Γιατί ο πατέρα του ήταν εξαρτημένο από κάποιε ουσίε, από αλκοόλ και κάποιε ουσίε. Και Μπενοβιένα με είπε και το όνομα τη μονάδα. Και μέχρι την εφηβεία του και μέχρι τα 12 του και αυτά. Και μετά δεν δεχόταν να πάει σε ψυχολόγο. Και μιλούσε ωραία η μάνα του. Τα έλεγε έτσι σοφά όσον αφορά στα αίτια που οδήγησαν το παιδί της να είναι ανορίωτο και να είναι αυτοκαταστροφικό. Όμως όση ώρα την άκουγα έλεγα ρε γαμότο γιατί δεν το χώρισε όταν το παιδί σου ήταν βρέφος. Γιατί δεν το χώρισε όταν ήταν δύο χρόνο. Γιατί δεν το χώρισε όταν ήταν τριών. Γιατί έμεινε να μεγαλώσει μέσα στη μονάδα απεξάρτηση παιδί σου. Φυσικά, αν, ήταν μπροστά μου η γυναίκα, θα μου έλεγε ήμουνα κι εγώ σε εξαρτώμενη και δεν είχα, δεν δυνάμει να το κάνω. Και φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά τα έτσι πολύ βαρύ γδουπά του στέλνουμε να πα στο διάολο. Είναι, είναι καλ... ήταν ήταν αλκοολικό, αλλά ήταν καλό άνθρωπο. Όχι, δεν είναι καλό άνθρωπο ένα αλκοολικό. Δεν είναι. Ένα αλκοολικό, ένα τοξικομανή είναι ένα τεράστιο ναρκισσό. Ο οποίο κοιτάει μόνο την κάβλα, του κοιτάει μόνο την ικανοποίηση, του κοιτάει μόνο την τοπαμίνη και όλα αυτά. Δεν νοιάζεται για του άλλου. Είναι ένα, μια αρρωστημένη προσωπικότητα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση υγιή προσωπικότητα και δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε έναν αρκολικό καλό άνθρωπο. Με τίποτα. Ακόμη και αν όταν μεθάει, απλώ αποσύρεται. Ακόμη και αν κάνει zone out. Ακόμη και αν είναι συναισθηματικά παραμελητικό, απλό, δεν είναι active, δεν είναι ενεργό κακοποιητικό. Ακόμη και η συναισθηματική παραμέληση είναι εγκληματική. Όσοι φέρνουν παιδιά στον κόσμο, όσοι παίρνουν αυτή την πολύ σοβαρή απόφαση να γίνουν γονεί, οφείλουν, οφείλουν να καθαρίζουν, να ξεκαθαρίζουν τα σκατά του. Sorry που μιλάω έτσι. Και όσοι μεγαλώνουν παιδιά μόνοι του, όπω μεγάλωσα και εγώ παιδιά μόνοι οφείλουμε πάλι να ξεκαθαρίζουν τα σκατά We need to do the work. Οι γονεί. Ούτω ώστε να μην μεταβιβάζουμε διαγενειακά το τραύμα στα παιδιά μα και τα παιδιά μα μετά να μην πάνε παρακάτω. Οπότε, α απαντήσω εγώ το ρητορικό ερώτημα στον τίτλο του βίντεο. Είναι απόφαση λογική ο γάμο, αλλά βάζει τη λογική σου κάτω και λε: Ται, Ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει υγιή προσωπικότητα. Είμαι ερωτευμένη μαζί του. Όχι με θέλει και επειδή με θέλει, θα τον πάρω. Ή επειδή βγάζει λεφτά θα τον πάρω. Ή επειδή μου πεί ο πνευματικός θα τον πάρω. Το μη χείρον δεν είναι βέλτιστο. Ούτε τον κακό, ούτε το χείρο να θα πάρουμε. Ούτε τον κακό, ούτε το χειρότερο. Ούτε τον λιγότερο κακό, ούτε τον περισσότερο κακό. Δεν θα πάρουμε κανέναν κακό. Καλύτερα μόνες μας πρέπει να πάρουμε έναν κακό. Να σταματήσουμε να εγκλωβίζουμε τις γυναίκες, τις κόρες μας και τους άνδρες. Να εγκλωβίζουμε τα παιδιά μας σε προβληματικές σχέσεις. Επειδή έχουμε τον γάμο μονομονία με στο μυαλό μας. Και ότι πρέπει να τακτοποιήσουμε τα παιδιά μας. Εσύ σπούδασε, είχε τη δουλειά σου. Ήσου μια χαρά. Τι ανάγκη, δεν ήθελες να κάνεις γάμο και παιδιά. Τι ανάγκη ήταν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φταίει και η μάνα σου, φταίει και η αγιά σου που σε μεγάλο με τον τρόπο που σε μεγάλο, φταίει και ο πνευματικό σου, φταίει και εσύ που πήρε αυτή την απόφαση. Αλλά εσύ τότε ήσουν έφηβο, είναι πολύ μικρή. Αγιά μου, μπορώ. Και επίση επειδή μου έχει στείλει και μια άλλη κοπέλα, η οποία μου έλεγε διάφορα. Μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε, μου έλεγε μια σχέση και κακοποιητική και αυτά. Τη λέω: Κάνει ψυχοθεραπεία. Όχι, μου λέει, Πώ το ψυχέτρο και περνάνε κατεθλιπτικά. Τη λέω: Πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Μα πε, μου, είναι να έρκει Όχι, πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Πρέπει να κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά που λέγονται από τα βίντεο είναι ενδεικτικά είναι ψυχοεκπαιδευτικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική σχέση της ψυχοθεραπείας. Και στη ψυχοθεραπεία μέσα με τη βοήθεια του ψυχολόγου μας κάνουμε τη δουλειά. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη ψυχοθεραπεία πηγαίνετε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast το οποίο εξηγεί πώς ακριβώς δουλεύει η ψυχοθεραπεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμού στη φίλη δεν είσαι υπερβολική. Είσαι υπερβολικά κακοποιημένη και είσαι ταλαιπωρημένη. Ταλαιπωρημένη και σου έχουν μεταβεβαστεί τραύματα διαγενειακά. Ξέρω ότι όταν μεγαλώσεις χωρίς πατέρα ή όταν μεγαλώσεις με ένα τέτοιο κακοποιητικό πατέρα μπορεί να βρεις ε, απάνιο και μπορεί να βρεις ε, και κάπου να μιλήσεις και κάπου να να στηριχτεί σε ένα πνευματικό. Ο κάθε πνευματικό είναι διαφορετικό όμω. Και δεν είναι ψυχολογική πνευματική. Κάποιοι πνευματικοί είναι μορφωμένοι όντω, έχουν διαβάσει ψυχολογία, έχουν διαβάσει παιδαγωγικά και δίνουν σωστέ σύμβουλε. Και σου λένε, κόρη μου, έχει πρόβλημα με του άνδρε, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να το επιλύσει. Δεν σου λένε πόσα χρόνια θα συζήσει και πρέπει επιτέλου να παντρευτεί. Και ακόμη και δεν του έλεγε όλα, του πνευματικού σου πριν παντρευτείτε Έπρεπε να σε ρωτήσει Η έγνοια του να μην είναι αν και επειδή γαμιέσαι είναι αμαρτία και είναι πορνεία και πρέπει να παντρευτείς Η έγνοια του είναι πώς περνάς κορίτσι μου, γιατί τα φτιάχνεις αυτό, γιατί τα χαλάς Τι έγινε και τα χαλάσατε, ποια είναι τα θέματα σου Έχει και καλού πνευματικού, θα το ξαναπώ. Αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να πέσεις πάνω σε κάποιον ο οποίο να μην έχει γνώσει. Και επειδή δεν είναι απαραίτητο ένα πνευματικό να έχει γνώσει ψυχολογία, αν θέλετε να πηγαίνετε στο πνευματικό, πηγαίνετε να εξομολογήσετε τι αμαρτίε σα, αλλά για καθοδήγηση και συμβουλευτική, καθοδήγηση διαχείριση των ερωτικών σχέσεων των προβληματικών και συμβουλευτική. Πάμε σε ένα ψυχολόγο, ο οποίο να κατέχει τα ζητήματα τη κακοποίηση, να κατέχει τα ζητήματα τη συνεξάρτηση του ναρκισμού κλπ. 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 Αυτά. Καταλάβατε γιατί θύμωσα. Γιατί δεν θέλω να παθαίνουν τα νέα κορίτσια αυτά που πάθαμε εμεί οι μεγαλύτερε. Θυμώνω. 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 Αυτεπίγνωση. Αυτογνωσία υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίε επιτυχάνονται μέσω τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία. Πρέπει επιτέλου κάποια στιγμή να κάτσουμε και να βγάλουμε από το βάρο, από του ώμου μα, όλο αυτό το τεράστιο βάρο από τα τραύματα που κουβαλάμε. Να αναπνεύσουμε. Και αυτό θα το κάνουμε μόνο με την ψυχοθεραπεία.